λίγες ώρες πριν από την τραγωδία. Λίγο πριν αντικρίσουν κατάματα το θάνατο, οι μικροί μαθητές του Βελγίου ανέβαζαν στο blog που είχαν δημιουργήσει για τις διακοπές τους φωτογραφίες από τις ξένιαστες και χαρούμενες παιδικές στιγμές τους, για να μπορούν οι γονείς τους να δουν πόσο χαρούμενοι ήταν σε αυτό το ταξίδι μακριά τους. Το απόγευμα φάγαμε σούπα και ραβιόλια, πολύ νόστιμα, έγραψε μια μικρή μαθήτρια στις 6 Μαρτίου. Αγαπημένη μου μαμά και μπαμπά, μου αρέσει πολύ εδώ, αλλά μου λείπετε. Σας αγαπώ, φιλάκια, γράφει μια άλλη μαθήτρια. Οι γονείς, τα αδέρφια, οι συμμαθητές και οι καθηγητές των παιδιών λυγίζουν μπροστά στην είδηση της τραγωδίας. Περιμένουν με κομμένη την ανάσα πληροφορίες για την τύχη των αγαπημένων τους. Στα χέρια τους κρατούν μια φωτογραφία της τάξης που επέβαινε στο μοιραίο λεωφορείο. Είναι ο Νί και Θή του 12χρονου Μπάβο Ντάμαν που επέβαινε στο λεωφορείο, τα έχουν χαμένα. Maar jullie hebben een vermoeden dat uw petekindje dan dat het ongedeerd is. Geen enkel. Οι γονείς των μαθητών των σχολείων Σεν Λεμπερτούς και Ντάνο Φλεβέν επιβιβάζονται στα λεωφορεία και από εκεί στο αεροσκάφος που τους μεταφέρει στον τόπο της τραγωδίας. Αβάσταχτη αποστολή τους. Θα πρέπει να αναγνωρίσουν τις ορούς των παιδιών τους. We have 24 children here of our school. 8 children we don't know what is happening with them. The older children have broken legs and arms. And our teacher and our monitor, they are dead. I genitori delle giovanissime vittime, tutti originari delle Fiandre, sono già stati avvertiti nella notte e sono immediatamente partiti per il Valais. Con loro sono stati convocati alcuni psicologi per assisterli all'arrivo e durante il riconoscimento dei corpi. Με σφιγμένες καρδιές από τον ανίποτο πόνο και δάκρυα που δεν στερεύουν, οι Βέλγοι αφήνουν λίγα λουλούδια και ζωγραφιές στο σχολείο που πενθεί τα παιδιά του.